ταξίδι αυτό που θα πάμε αγκαλιά. Σε πελάγι βαθιά μ' οδηγώ την καρδιά. Θα έχει και βοριά, μα και νύχτες πανσελίνες να φωτίζουν τη δική μας στεριά. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί, σ' ό,τι θέλω και θες μ' οδηγώ το φιλί. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή. Μα σε θέλω κύμα άγριο κι ας πονέσω πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη. Για να φτάσει στο σημείο να κάνει το χριστιανό, βάλει με το νου σου πόσο πολύ τη θέλει. Μας κορόιδεψε όλους. Δεν ξέρω. Δεν σε έλεγα κι εγώ, αλλά κάθε φορά που το λέμε έλεγα, δεν μπορεί, αλήθεια λέει. Με αγαπάει. Θέλω να τη δω. Τι λες, εσύ είσαι υπεύθυνος για όλα. Καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει. Ό,τι κι αν κάνεις, όπου κι αν ταξιδεύεις, να ξέρεις ότι κάπου μακριά υπάρχει ένας απελπισμένος άνθρωπος που σε αγαπάει πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ και η μητέρα σου δεν σε θέλουμε πια σε αυτό το σπίτι. Να πας εκείνους που κάνεις παρέα. Κανείς το μαχαλά δεν σε θέλει. Τόσο καιρό μας έπαιρξες με τις παρατηρήσεις σου. Γιατί πίνεις, γιατί καπνίζεις, γιατί δεν φοράς μαντήλα. Και τώρα κοροϊδεύεις μια κοπέλα. Και εσύ παριστάνεις τον χριστιανό. Bugün niçin gelmediler? Nasıl gelmediler? Biraz önce Türkçe'de sizin ademden başka bir sınıfta. Mi do fazis kato. Έχεις την κοπέλα. Ιδιώσως την. Και αυτήν την έχω. Της είπα ψέματα. Δεν της είπα ότι είμαι μουσουλμάνος. Τι λες, μωρέ. Θέλω να ξεχάσω ότι υπάρχει. Να ξεχάσω ότι τον γνώρισα. Ότι μ' ακούπησε. Δηλαδή, αν σου έλεγα να πηγαίναμε ένα τριήμερο στον Άφλιο, θα μου έλεγες όχι επειδή έχω πάει με τη Χριστίνα. Αλήθεια το λες. Ήθελα να το ρωτήσω για τη Χριστίνα, αν έχει συνέλθει. Αυτά με τον Λάζαρος, δε. Τώρα με συγχωρείς, αλλά έχω πάρα πολύ δουλειά. Φύγε! Φύγε! Μέσα από καλά, Χριστίνα! Μη μ' ακουμπάς! Μη μ' ακουμπάς! Χριστίνα! Χριστίνα. Τι θες εδώ. Μόνο να τη δω, Λάτσαρε. Πέρασε έξω, σε παρακαλώ. Πέρασε έξω αυτή τη στιγμή. Σε παρακαλώ. Φτάνει πια. Αρκετά τράβηξε από σένα. Φτάνει πια. Λάζαρε. Μην την βασάρεις άλλο. Χριστίνα, είσαι καλά. Λάζαρε,
κλίματος. Εσείς. Εσείς. Εδώ έχεις κάνει λάθος. Λοιπόν, άκου. Ο νομός είναι πιο μεγάλος από το Δήμο. Και ο Δήμος πιο μεγάλος από την κοινότητα. Δήμος, κοινότητα. Κατάλαβες τη διαφορά? Ωραία. Ο νομός μπορεί να έχει πολλούς δήμους. Χτύπησε κουντόνι, κυρία. Ναι, σωστά. Δεν μου λες, Ερκάν. Σε πειράζει που είσαι μόνος στην τάξη? Όχι, όχι στην τάξη, κύριε. Μόνο λίγο στο διάλειμμα. Άντε, πήγαινε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι έγινε, πώς πήγε? Καλά. Πάλι να μάθει τι είχα. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Έχω ραντεβού 2 ώρα με τους γονείς. Α, ωραία, τότε να μείνω κι εγώ. Όχι, όχι, όχι. Ζήτησα να μείνεις επάνω. Θα το ρυθμίσω εγώ και ο διευθυντής. Κανένα να μην τα πάρω, ε. Γιατί έτσι και τα πάρω. Και έχω αρχίσει να τα παίρνω ήδη. Ήθελε το σχολείο ή όχι. Ο διευθυντής τι είπε? Τι να πει κι αυτός, καταλαβαίνεις. Η θέση του είναι λεπτή. Άντε, καλή ξεκούραση. Δαβούτ. Γκέλ. Ο κουλάν έτσι και αμύωσουν. Βανάσου λέει μίτσικ, μισήν. Μπιλμιόρουμ, μπάμπα μου γεντάρμιόρ. Εσένα δεν σου έχει λείψει καθόλου? Λιγάκι. Δαβούτ. Τσαμπούκι τσέρι. Bir Müslümanın Hristiyanla birlikte olması çok ayıp. Evlilik öncesi ilişki büyük günah. Özellikle bunu sizin anlamanızı istiyoruz. Evet, tabii ki anlıyorum. Έχουμε αποφασίσει, όσο είναι αυτός δάσκαλος, να μην έρχονται τα παιδιά μας σχολείο. Έχετε δίκιο. Εγώ ως μουσουλμάνος καταλαβαίνω τις ευαισθησίες σας. Κανείς δεν επιδοκιμάζεται τέτοιες ενέργειες, ειδικά από έναν δάσκαλο. Αλλά θα ήθελα όμως να το ξανασκεφτείτε. Η απόφασή σας είναι ακραία. Το έχουμε σκεφτεί και το έχουμε αποφασίσει. Τσοζουκλανζά, αξεσδούκολορ, μουράτμι και μέλμπυρο ρίθμεν. Κυρία Διευθυντά, μου επιτρέπετε? Ναι, φυσικά. Δηλαδή θέλετε τα παιδιά σας να μείνουν αμόρφωτα και να γυρνάνε στους δρόμους? Εσείς δεν είστε που πέρσι ήρθατε εδώ και διαμαρτυρηθήκατε ότι ο δάσκαλος των ελληνικών δεν μιλάει καθόλου τουρκικά και δεν μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά? Εσύ είναι τσμή μαζί με τον Οσμάν. Εδώ δεν γκρινιάζατε σε αυτό το γραφείο? Λοιπόν, σας φέραμε τον καλύτερο. Υπάρχει άλλο σχολείο που να έχει δάσκαλο ελληνικών μουσουλμάνα? Όχι, κανένα, εγώ σας το λέω. Κύριε Υποδιευθυντά. Μη με διακόπτετε, δεν τελείωσα. Εσείς δεν είστε που χαρήκατε όταν τα παιδιά σας άρχισαν να μιλάνε ελληνικά και να έρχονται χαρούμενα στο σχολείο? Τελείωσα, σας ακούμε. Κύριε Υποδιευθυντά, θέλουμε καινούριο δάσκαλο. Αν δεν φύγει ο Μουράτ, τα παιδιά μας δεν έρχονται σχολείο. Δεν μου λες, Τζμή. Τα παιδιά σας τα ρωτήσατε? Για ρωτήστε τα πρώτα και μετά ελάτε να μας πείτε. Μα τι ξέρουν τα παιδιά? Όχι, Τζμή. Οι μαθητές ξέρουν καλύτερα. Εάν οι μαθητές συμφωνούν μαζί σας, εγώ πρώτος θα ζητήσω να φύγει από το σχολείο. Να ξέρετε όμως ότι σαμποτάρετε τα παιδιά σας και όχι το Μουράτ. Αν έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Διευθυντά. Όχι, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Καλά συζήν. Μάγδα, τι γίνεται?
Ανάκη, τι κάνεις, τι έγινε παιδιά? Συγγνώμη ρε γαμώτο. Ξέρεις λέω για εκείνη την ημέρα στο καφέ με τα παιδιά. Δεν ήθελα να φύγω αλλά... Άλλοι όλοι λέγανε ότι μας δούλευες τόσο καιρό και... Εντάξει μαλακία μου. Νόμιζα ότι εσύ ήσουν διαφορετική. Και τους το έλεγα, μπορεί να μην το ξέρει ούτε η ίδια, αλλά είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα εναντίον σου. Αν το ήξερα δηλαδή. Έπρεπε να με φτύσετε. Αυτό είναι φιλία. Γιατί εσύ τι θα έκανες αν τάχα εγώ με μουσουλμάνο? Κανείς δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Πήγα στο πανεπιστήμιο και όλοι έκαναν τον αδιάφορο. Τους έλεγα καλημέρα και μου γυρνούσαν την πλάτη. Φαντάζομαι. Ακόμα και η Μαρίνα. Δεν θέλουν να σου μιλήσουν και εγώ κρυφά ήρθα. Μα γιατί τόση κακία? Ο καθένας λέει τα δικά του, δεν ξέρεις τι τέρατα ακούγονται. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να ασχοληθούν. Δεν συμβαίνουν και κάθε μέρα αυτά. Εσείς τελικά... χωρίσατε? Φυσικά. Σίγουρα. Αμφιβάλλεις? Και ξέρεις, κυκλοφορεί και το άλλο. Μερικοί λένε ότι είσαι έγκυος. Δεν είναι δυνατόν. Είναι αλήθεια ρε, περιμένεις παιδί. Φύγε. Μόνο αυτό πες μου, σε ποιο μήνα είσαι? Παράτα με. Μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Και καλά οι περισσότεροι. Δεν μου είναι τίποτα, απλώς γνωστή. Αλλά και κολλητή μου. Έτσι είναι, Χριστίνα, οι περισσότεροι. Ανθρωποφάγοι. Εκεί που τρελάθηκα ήταν με την Τίνα, που τη θεωρούσα φίλη. Πώς θα ζήσω εδώ με αυτούς τους ανθρώπους? Θες τη γνώμη μου, σβήσ' τους, αγνόησέ τους. Εσύ, κορίτσι μου, πρέπει να μείνεις και να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Έχεις τη δύναμη. Ναι. Την έχω. Δεν θα τους περάσει. Θα τους αντιμετωπίσω. Αλήθεια σου λέω, Λάζαρε. Δεν θα το βάλω κάτω. Έτσι. Με αξιοπρέπεια και τσαμπουκά. Ίδρωσα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Δεν θα με διώξουν. Δεν θα τους φοβηθώ. Μπράβο. Αυτό θα τους βάλει στη θέση τους. Γεια σας. Καλημέρα σας. Είναι εδώ ο κύριος Λάζαρος Μαυρομάτης? Ναι. Ποιος είσαστε εσείς? Θα σας πω. Μπορώ να τον δω? Και κοίτα, αν έχεις καμιά δυσκολία, άσε την κομμωτινή. Έλα να μείνεις εδώ, μαζί μας. Δεν πάω πουθενά. Έχω σπίτι και θα μείνω εκεί. Τέλος. Λάζαρε, είναι ένας κύριος εδώ που θέλει να σου μιλήσει. Ποιος κύριος? Καλημέρα σας. Πατσαβός, δημοσιογράφος από την Ανεξάρτητη Ώρα. Α, και τι θέλετε? Επιτρέπετε? Δεν καταλαβαίνω. Ευχαριστώ. Πείτε μου, κύριε Μαυρομάτη, εργαζόταν εδώ σε εσάς η φοιτήτρια Χριστίνα Σάκαρη? Ναι, γιατί? Ξέρετε ότι διατηρούσε δεσμό με μουσουλμάνο δάσκαλο? Σας παρακαλώ, κύριε, περάστε έξω. Σας παρακαλώ. Πείτε μου,
Πώς ξεκίνησε η σχέση σας με... παρακαλώ! Βρες το διάλογο εδώ, κόπριτη! Μα είμαι δημοσιογράφος, κύριε! Εγώ είμαι τα δεδιά, δεν πες πάνω! Το πάνω! Δημοσιογράφος εδώ! Σε κάνω κουψίλια! Θα στο κλείσω το μαγαζί! Θα στο κλείσω! Άιντε! Σώπα, μωρέ! Τώρα για το κολόπερο! Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Είπαμε. Τώρα θέλει δύναμη. Δεν την έχω. Είναι πολύ και αδίστακτη. Θα φύγω. Θα πάω στους δικούς μου. Μη τους κάνεις τη χάρη. Τι λέγαμε τώρα. Όλα μπορούσα να τα αντιμετωπίσω, αλλά όχι και τις εφημερίδες. Δεν περιμένω ότι θα φτάσει μέχρι εκεί. Καλά ρε Χριστίνα, θα το βάλεις στα πόδια. Αγάπησες κορίτσι μου, δεν έκανες κανένα έγκλημα. Κι όμως, εγώ νιώθω σαν να έχω κάνει. Αλήθεια, Λάζαρε. Έτσι νιώθω. Πήρε τηλέφωνο, Δελής. Είπε να τον πάρεις μετά τις 8. Έμαθες τι έγινε στο Μαχαλά. Τι πράγμα. Χαμός. Μια φοιτήτρια δικιά μας τα έφτιαξε με ένα μουσουλμάνο, αλλά αυτός από ό,τι φαίνεται την κορόιδευε. Παρίστανε, λέει, το χριστιανό. Έλα, μωρέ, γίνονται τέτοια. Μωρέ, γίνονται και παραγίνονται. Το έγραψε η εφημερίδα. Καλά κι αυτή δεν είχε καταλάβει τίποτα. Άμα ήταν καμιά ξένη. Μα αυτοί δεν πίνουν. Δεν τρώνε χοιρινό. Κάνουν περιτομή. Τι διάολο. Τίποτα δεν πήρε είδηση. Έλατε. Και όταν το ανακάλυψε, τον έπιασε μέσα στο καφενείο και το τι έγινε δεν περιγράφεται. Ονόματα γράφει. Όχι, μόνο φοιτήτρια από Αθήνα. Για φαντάσου, ρε, πού καταντήσαμε. Ευτυχώς η δική μας βγήκε καλή. Η Χριστίνα, της έτριξα τα δόντια από την αρχή, γι' αυτό συμμαζεύτηκε. Σου είπε πότε φεύγει. Τέλος του μηνός. Να κοιτάξεις να μην αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς. Όλα στην ώρα τους. United Chachu Club. United Ερμενίν. Τι έγινε, Ερκάν? Βρήκαμε την παρέα μας και αρχίσαμε τις φασαρίες. Όχι, κύριε, δεν ήρθαν όλοι. Θα έρθουν, Ερκάν. Θα έρθουν και θα θυμηθούμε πάλι τη φασαρία που ξέρουμε και έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα μια επανάληψη να δούμε τι θυμόμαστε. Γεια σας. Τι μου είπε η γυναίκα μου, τελικά θα το κρατήσει στο σπίτι? Ναι, αποφάσισα να μείνω. Βλέπω τα πράγματα, γι' αυτό. Θα κατέβω για λίγες μέρες στους δικούς μου. Ο κύριος?
Α, ο Λάζαρος. Είναι ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που εργάζομαι. Και φίλος. Έμαθες τίποτα για αυτή που τα είχε με τον Μουσουλμάνο? Όχι. Τίποτα. Οι εφημερίδες γράφουν ότι είναι πρωτοετή στην νομική. Καμιά συμφοιτήτριά σου θα είναι. Δεν έχω ιδέα. Έγινε χαμός. Θα δώσει, λένε, και συνέντευξη. Να... τέλος πάντων, όλα αυτά δεν μας αφορούν. Μας πετύχατε στο δρόμο. Πρέπει να φύγουμε. Χάρηκα. Πάμε, κορίτσι μου. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Πώς θα αντικρίσω τον πατέρα μου? Τι θα του πω? Όσα λιγότερα πείτε, τόσο καλύτερα. Νομίζω ότι με το που θα με κοιτάξει θα τα καταλάβει όλα. Δεν μπορώ να του πω ψέματα. Τα χάνω. Έτσι γινόταν από μικρή. Με ένα του βλέμμα τα πιάνε όλα. Για το σχολείο, τις παρέες μου. Τώρα να μην τον αφήσει να καταλάβει τίποτα. Μεγάλωσες πια. Και απ' την άλλη, μάνα μου, να ρωτάει συνέχεια πώς και γιατί. Μην ανοίξει κουβέντα. Θα της πεις, χωρίσατε και τέλειωσε. Και αν ποτέ το μάθουν? Από ποιον? Σώπα, μωρέ, μη βάζεις τέτοιες ιδέες. Αλήθεια σου λέω, Λάζαρε. Αν ποτέ μάθει την αλήθεια, δεν θα τα αντέξει. Η κόρη του με έναν από αυτούς. Χριστέ μου. Θα τον έρχεται. Στην ώρα του. Μην βάζεις τέτοιες ιδέες. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Τι ευχαριστώ, μωρέ, τι έκανα. Άντε, κορίτσι μου, σου καλώ. Και ψυχραιμία, ε. Έχεις τώρα εσύ? Δύο φορές που πήρα τηλέφωνο βγήκε ο Λάζαρος και μου μίλησε. Ωραία. Πρώτη φορά είναι. Μπορεί το παιδί να είχε πάει σε κάποια δουλειά. Ναι. Και γιατί δεν πήρε μετά? Χτες και σήμερα χτύπησε δύο φορές το τηλέφωνο και δεν το προλάβαμε. Μη βάζεις ιδέες. Αυτά σε ποια ράφια να το βάλω? Πάνω αριστερά. Και τι έλεγε ο Λάζαρος? Ότι όλα καλά. Ψέματα έλεγε. Αμάν, μωρέ Γιάννη μου, σε όλο σου υπερβολικός. Στην ανησυχία σου, στη φροντίδα σου. Μωρό είναι. Παντόφλες δεν κινούνται. Θα τις κατεβάσουμε κάτω. Θα ξαναπάρω. Ορίστε. Κλειστό το έχει. Και λοιπόν... Έλα. Γεια σας. Τι έχεις, καρδιά μου? Τίποτα. Καλά είμαι. Τι καλά, αφού σε βλέπω. Πέρασα μια ίωση. Αυτό. Αυτή την εποχή όλος ο κόσμος στο κρεβάτι είναι. Έκανες πυρετό και δούλευες? Ο Πέτρος. Ήρθε και ο Πέτρος. Πώς έτσι, Αθήνα? Τι άρχιζετε τώρα κι οι δυο σας? Μια ίωση ήταν και πέρασε. Μην το κάνουμε θέμα. Και γιατί πάλι Αθήνα?
Πριν από μερικές μέρες είχες ξανάρθει. Έτυχαν κάτι δουλειές. Εδώ, πώς πάει το μαγαζί? Το μαγαζί καλά πάει. Εσύ τι δουλειές έχεις? Να πάρω πρώτα μια ανάσα και θα τα πούμε. Όχι ψέματα. Εδώ είμαστε μια οικογένεια, τα λέμε όλα. Αμάρε, μπαμπά. Έχει δίκιο, βρε Γιάννη μου. Ας το παιδί. Τι έγινε? Το διαμέρισμα το βρήκατε? Όχι ακόμα. Θα δούμε. Που κολλάει το θα δούμε? Τι έχεις? Τι έπαθες? Εσύ πριν από μερικές μέρες πέταγες. Έκανες σχέδια για το σπίτι. Έλεγες ότι θα αγοράσεις έπιπλα. Έγινε τίποτα? Όχι. Εντάξει. Μαλώσατε με τον Πέτρο? Όχι. Γιατί κλαις, παιδί μου, τι σου έκανε? Πες μου τι συμβαίνει. Μίλα μας. Μη μου πεις ότι χωρίσατε. Σταματήστε. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Αυτός έδιωξε. Μη με ρωτάτε. Σώπα, καρδιά μου. Σώπα. Μαζί θα το παλέψουμε. Μη φοβάσαι τίποτα. Όποιος πειράξει το κοριτσάκι μου, θα το βάλω κάτω και θα το πατάω. Το ξέρω, μπαμπά μου. Μόνο μη με αφήσεις να ξαναπάω πάνω. Δεν θέλω. Δεν μπορώ. Όχι, καρδιά μου. Όχι. Μου το υπόσχεσαι? Σου δίνω το λόγο μου. Ό,τι θες εσύ. Και μη με ρωτήσετε. Σας παρακαλώ. Μη με ρωτήσετε. Κοιμήθηκε. Είπε τίποτα? Μιλιά δεν βγάζει. Δεν το έχω ξαναδεί το παιδί μου ποτέ έτσι. Αυτός είναι υπαίτιος. Ακούει το όνομά του και πλαντάζει. Ποιος ξέρει τι σε έκανε εκεί πάνω. Βρήκε το παιδί μόνο του και εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Μου φάνηκε ειλικρινής, ξυγημένος. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς που βιάστηκες. Πότε πρόλαβες να τον γνωρίσεις, μου λες? Έλεγε ότι την αγαπούσε. Μιλούσε για αυτήν και λάμπανε τα μάτια του. Από κάτι τέτοιους να φοβάσαι. Τι ήξερες γι' αυτόν? Ποιο ήταν το σπίτι του, η οικογένειά του? Βιάστηκες, Γιάννη. Βιάστηκες. Να πέσω τόσο έξω. Πιο πολύ όμως με ανησυχεί που δεν θέλει να ξαναπάει επάνω. Τι θα κάνει με τη σχολή? Τόσο διάβασμα. Τόση κούραση. Κι όλα στον αέρα. Στο έλεγα. Αλλά δεν μ' άκουγες. Αν ήταν με τον Φίλιππο δεν θα είχαμε τέτοια τώρα. Ξέραμε το σπίτι του, την οικογένειά του. Θα σκάσω, θα σκάσω. Να περνάει τέτοια κρίση το παιδί μου και εμείς στα σκοτάδια. Παναγιά μου, δώσε μου δύναμη να τον βγάλω από το μυαλό μου, να τον ξεχάσω. Μόνη μου
μπορώ να τα βγάλω πέρα. Δεν θα τα καταφέρω. Χρειάζομαι από κάπου να πιαστώ. Αλλιώς θα χαθώ. Αλλιώ, ασθανεντείς, καρδεσίν, τοντά. Να σε. Έρσε η γίνη. Αγγελίωρο με. Πες του να φύγει, σε παρακαλώ. Του γκουν καρδεσίδων. Μπούρτα γύρε γιόκ. Αν κάτσει αυτό, θα φύγουμε εμείς. Τάμα μου. Ας ένα του πω δύο κουβέντες. Μόνο να. Ούτε κουβέντα. Γίνεται από εδώ, μην το κοιτάς. Κοίτα πώς έγινε σε λίγες μέρες. Πώς αδυνάτησε. Του είπα να τα αλλάξετε κανένα δύο κουβέντες, έτσι, λόγω της ημέρας, δηλαδή. Αλλά ήταν ανένδοτος. Ταμάμ. Κοίτα, Τζέγε. Αν είναι τσι είναι ο Λουίρου μου. Σε είναι τσόκος, δηλαδή. Πες με, Μπερνά, πώς είναι. Όλα μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Σε λίγο θα δούμε και το μωρό. Την ανιψιά σου, ρε. Φίλησέ μου και τις δύο. Πολύ. Πες την περνάω, την αγαπάω. Και σένα. Δώσεις αυτά τα λουλούδια. Εσύ τι έγινε με τα δικά σου. Και προβλήματα με το σχολείο. Αυτά μπορώ να τα παλέψω. Η ζωή χωρίς τη Χριστίνα δεν μπορώ. Δεν είχες καθόλου επικοινωνία μαζί της. Και τι θα κάνεις. Δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Δεν ζω χωρίς αυτήν. Μάνα, να μαζί σε μικριά είσαι. Να ξεκινήσουμε πρωί, μην χάσουμε τη μέρα. Ναι, και να κλείσουμε και... Ναι. Έλα ρε. Ποιος είναι. Τι ποιος είναι. Έλα, τι γίνεται. Δεν σε κατάλαβα. Πώς πάνε οι ετοιμασίες. Μετακομίσεις στο καινούριο σπίτι. Όχι. Θα στα πω. Είμαι Αθήνα. Σε παίρνω από εδώ. Πώς και έτσι. Θα τα πούμε από κοντά. Πού είσαι τώρα. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Ναι, όχι. Να σου πω, είμαι στη σχολή. Θα σε πάρω εγώ αργότερα. Έλα, φυλάκια. Γεια. Yeah.
Σου έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να κλείσουμε δωμάτιο, γιατί τα Σαββατοκύριακα γίνεται πανικός. Κολλητή σου? Ναι. Και γιατί δεν της είπες ότι είμαστε μαζί? Γιατί λες ψέματα? Γιατί δεν νιώθω καλά, σου το έχω ξαναπεί. Και τι ήθελε, τι έλεγε? Είναι μια χαρά εκεί πάνω. Πιάσανε σπίτι με εκείνο τον τύπο. Θα μετακομίσουν μέσα στην εβδομάδα. Αγοράσαν και καινούργια έπιπλα. Νόμιζα ότι ήταν Αθήνα. Όχι, ρε. Έχεις δίκιο, ε. Ναι, καλύτερα να κλείσουμε από τώρα, γιατί Σαββατοκύριακο θα γίνεται χαμός. Την τελευταία φορά που πήγα στο ναύπλιο ήταν όταν είχα κάνει κοπάνω από το σχολείο, Δευτέρα Λυκείου. Εγκομμένο? Όχι, με τις κολλητές μου. Α. Ευχαριστώ πολύ. Φιλανάδα. Τι πρόβλημα με τη σχολή? Όχι. Μην μου πεις με τον Πέτρο. Τον Πέτρο? Ναι. Με αυτόν. Τα χαλάσατε? Τελείωσε. Γιατί? Εσύ έκανες σαν τρελή γι' αυτόν. Κι αυτός δηλαδή. Έγιναν πολλά. Τι να σου λέω τώρα. Δηλαδή, τι έγινε? Είπε ψέματα. Πολλά ψέματα. Είναι ό,τι συχαίνομαι στους ανθρώπους. Ψέματα. Για ποιο πράγμα? Σε πολλά. Κι ήταν τόσο σημαντικά? Ναι, ήταν. Κάτσε, ρε παιδί μου. Ποιο ήταν το πιο χοντρό που είπε? Γι' αυτόν. Για την οικογένειά του. Τέτοια πολλά. Δεν έπρεπε να χωρίσεις. Είσαι υπερβολική. Είχα πιστέψει σε αυτόν. Έπαθα πλάκα τον ανακάλυψα τι συνέβαινε πραγματικά. Και τώρα, γιατί ήρθες Αθήνα? Για να ξεφύγω. Να μην είμαστε μαζί στην ίδια πόλη. Μόνο? Τι άλλο? Ξέρω εγώ. Μήπως ήθελες να δεις και τον Φίλιππο? Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Μην μου πεις ότι δεν το σκέφτηκες. Στο λόγο μου, καθόλου. Απορώ πως το σκέφτηκες εσύ. Καλά. Έτσι μου πέρασε. Και πότε σκέφτεσαι να φύγεις για πάνω? Δεν ξέρω. Θα κάτσω λίγο καιρό. Ίσως και πολύ. Α. Θα κάνουμε κάτι το Σαββατοκύριακο? Δεν γίνεται. Έχω κανονίσει. Τι? Καινούριο πρόσωπο? Ναι. Ίσως. Θα δούμε. Να φτιάξω καφεδάκι? Ναι. Τσόκιζελε. Σενί, χαλιάλ κρυφλιγουνά γραδαζιά με τσίγκου σφρά μπάκμα. Αμά, σαν να έχει πεντζέμιο. Τε πιο καρδέσι μου. Τι μα λε, εμένα όλοι οι συγγενεί μου λένε ότι σε μένα μοιάζει. Να καλά τώρα, εντάξει.
Η Μπερνά πώς είναι? Καλά είναι, καλά είναι. Θα βγούμε και αύριο. Της έδωσες τα λουλούδια? Ναι. Και συγκινήθηκε κιόλας. Αλλά θέλει λίγο ακόμα χρόνο για να σε δει. Εσύ είσαι στο ξενοδοχείο? Ναι, μέχρι να βρω σπίτι. Λοιπόν, εγώ θα πάω τώρα πάνω που θα φέρουν το μωρό και μόλις γυρίσω θα πάμε για φαγητό. Εντάξει? Για τη Σέμιγερουμ. Η Σέμιβα. Α, τι είναι για την Γιώρο μου. Χριστίνα, έτσι είναι. Έβετ, ο Νούμιτσιν. Αφού είναι έξαλλη τώρα, δεν θα σου μιλήσει καθόλου. Άσε να περάσει λίγο διάστημα. Αυτή πιστεύει. Θέλω ότι... να τη δω. Να τη εξηγήσω. Μουράτ, θα τα κάνεις χειρότερα. Μπορεί να έχεις δίκιο. Αλλά δεν πάει άλλο. Θέλω να τη δω και ας με διώξει. Ρε, δεν είναι λογικό να... Τίποτα δεν είναι λογικό σε αυτή την ιστορία. Θα την βρω, θα την εξηγήσω και θα γυρίσουμε πίσω μαζί. Μουράτ. Μ' αγαπάει. Το ξέρω, είναι θυμωμένη, τα έχει πάρει, αλλά μ' αγαπάει. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Όπως δεν μπορώ κι εγώ. Είναι το κισμέτ. Άλλη μια νύχτα που δεν ήρθες και με βρίσκει το πρωί. Στο σεντόνι να γυρεύω πάλι τα άρωμά σου. Πάντα ήμουνα, το ξέρω, στη δική σου τη ζωή. Το πιο σύντομο εγώ διήγημά σου. Παραμύθι μου που θες, με το ψέμα με πηγαίνεις. Τόσα ζήσαμε ως χτες και δεν έμαθα που μένεις. Παραμύθι μου, γιατί από εδώ και εκεί κοιμάσαι. Τι σε κάνει δηλαδή την αγάπη να φοβάσαι? Άλλη μια νύχτα που σε ψάχνω στου τσιγάρου τον καπνό. Μια παλιά φωτογραφία σου κι απόψε με πονάει. Στο τηλέφωνο οι φίλοι απορούν που σ' αγαπώ και μου λένε ξέχασε την, δε γυρνάει. Παραμύθι μου που θες, με το ψέμα με πηγαίνεις. Τόσα ζήσαμε ως χθες και δεν έμαθα που μένεις. Παραμύθι μου, γιατί από εδώ και εκεί κοιμάσαι. Σε κάνει δηλαδή την αγάπη να φοβάσαι.